Ο Αλμυρός αγωνίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ως γηπεδούχος, φιλοξενώντας τον ΑΟΙΠΑ του, θέλοντας να συνεχίσει τα εγκυφορά αποτελέσματα μετά την επικράτηση επί της Επισκοπής. Η ομάδα του Γαζίου μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, απείλησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την σέντρα με τον Βακράκο και το γκολ δεν άργησε να έρθει. Μετά από ασίστ του Αγαπάκη στο 4ο λεπτό, ο Βακράκος έστειλε αυτή τη φορά την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Αυτή η εξέλιξη έδωσε μεγαλύτερη όθηση στον Αλμυρό, ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 9 με τον Ρέγες, ενώ 3 λεπτά αργότερα ο Βακράκος σκόραρε αλλά τον γκολ ακυρώθηκε. Και εκεί που η ομάδα του Μανούλη Τσουτζή είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, ήρθε στο 17 ο Κωνσταντίνου με ένα σούτ από πλάγια θέση να σκοράρει για το 1-1. Στο 38 ο Πατινιώτης ανατράπηκε από τον Γλινό και δόθηκε πέναλτι, με τον Λευτέρη Γιαλούση, όπως και στο προηγούμενο μάτς με την Επισκοπή, έτσι και κόντρα στον ΑΟΙΠΑ του, να σκοράρει από την Άσπρη Βούλα και να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στον Αλμυρό. Το 2-1 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου και οι γηπεδούχοι κλείδωσαν την νίκη τους στο 53ο λεπτό, όταν ο Κιλιάρας έδειξε την ποιότητά του και έγραψε το 3-1 που ήταν και το τελικό σκορ στο Γάζι. Πραγματικά η ομάδα του Αλμυρού δεν έχει ανάγκη καμία διαιτησία, δεν έχει κανέναν διαιτητή για να πάρει το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και θα κέρδιζε και μπορεί να κέρδιζε και να μην δινόταν αυτό το πέναλτι. Πραγματικά στους παίχτες μου ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πραγματικά είναι οι παίχτες αυτοί είναι που έχουν φέρει την ομάδα μέχρι σήμερα εκεί που είναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην 8η αγωνιστική, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Εμάς ο στόχος μας, σας είπαμε από την αρχή, από τις 31 Ιουλίου που ξεκινήσαμε την προετοιμασία, ο στόχος μας είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα η σωτηρία μας και από εκεί και πέρα να πλασαριστούμε όσο μπορούμε περισσότερο στις ψηλές θέσεις και να δώσουμε τη δυνατότητα σε μικρά παιδιά. Όπως είδατε, τελειώσαμε το μάτς με 5 παίχτες του 2003 και μετά.